Κοιτάξτε, εγώ πολύ πριν είχα εκφραστεί, επειδή ερωτήθηκα από συναδέλφους σας για το δημοψήφισμα και ήμουν αρνητικός. Προχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο, με όση ένταση διαθέτω, είπα πως όχι. Πως αυτό οδηγεί τη χώρα στην καταστροφή. Δυστυχώς δεν ακούστηκα. Δεν εισακούστηκα ούτε εγώ ούτε άλλοι συνάδελφοι που υποστηρίζαμε την ίδια άποψη. Σημασία έχει τώρα να σώσουμε ό,τι σώζεται. Σημασία έχει τώρα να είμαστε ενωμένοι και με τον τρόπο της συμπεριφοράς μας σε πολιτικό επίπεδο να αποφύγουμε διχαστικές ενέργειες. Ό,τι διχάζει το ένα, διχάζει και το όλον. Η χώρα χρειάζεται ενότητα των πολιτικών της δυνάμεων, σύνεση και δυνατότητα συνεννόησης. Αν το χρειαζόταν μια φορά, τώρα το χρειάζεται 10. Θεωρώ πως κάθε συνεδρίαση θεσμικού οργάνου, εμπροκειμένου του Υπουργικού Συμβουλίου, κορυφαίου οργάνου της εκτελεστικής εξουσίας, σε λίγο της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, νομίζω ότι κάθε τέτοια συνεδρίαση είναι και μια στέρεη και καλή βάση για να αναπτυχθούν σε όλες οι απόψεις που θα φέρουν το ζητούμενο. Ενότητα, αποφυγή του διχασμού, απόπειρα αποτελεσματική, να κρατήσουμε τη χώρα εκεί όπου οι θυσίες μισού αιώνα των πολιτών της την έφεραν. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη, στο ευρώ. Ό,τι έκαναν πολιτικοί με αξιοσύνη και εμπειρία. Ο Αείμνηστος Καραμαλής με την ένταξη της χώρας στην ΟΕΚ. Ο Κώστας Σιμίτης με την ένταξη της χώρας στην Ευρωζώνη και το ευρώ. Ό,τι κράτησαν οι άλλοι πρωθυπουργοί, η μεγαλειώδης τοποθέτηση του Αείμνηστου Παπανδρέου στην Σύνοδο των Σοσιαλιστών Ηγετών στη Μαδρίτη. Ό,τι συγκροτεί τον πολιτικό πολιτισμό μας, που θέλει την Ευρώπη σπίτι μας και προοπτική μας, αυτό είναι που πρέπει να κρατηθεί ζωντανό. Ανήκω σε αυτούς που, όπως χθες είπα στη Βουλή, όλα αυτά τα έχω θεμελιώδεις και καταστατικές μου αρχές. Θα παλέψω γι' αυτά. Κύριε Υπουργέ, τι πρέπει να κάνει ο κύριος Παπανδρέου κατά τη γνώμη σας αυτή τη στιγμή? Όλα αυτά είναι ζήτημα θεμάτων των θεσμικών οργάνων. Δεν θα πω τίποτε έξω από αυτά και είμαι αποφασισμένος αυτό να το τηρήσω με απόλυτο σεβασμό. Ευχαριστώ.